Η τουριστική αγορά της Αμερικής μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τα Χανιά. Χρειάζεται όμως σωστή προσέγγιση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Τουριστικού Επιμελητηρίου, οι Αμερικανοί είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν αρκετά, αλλά είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία τουριστών, που όμως έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν πολλά χρήματα στους τόπους προορισμού τους. Καταρχήν δεν μένει πάρα πολλές μέρες. Δεν έχει τόσο πολύ καιρό για διακοπές. Ο μέσος Ευρωπαίος παίρνει 1,5 μήνα διακοπές. Ο Αμερικανός έχει 7 με 10 μέρες. Μέσα σε αυτές τις 10 μέρες, λοιπόν, μπορεί να χαλάσει τα πενταπλάσια χρήματα από ό,τι χαλάει ο Ευρωπαίος. Αυτό που θέλει είναι το σέρβις. Πολύ, πολύ βασικό. Η καθαριότητα, η οποία δεν δικαιολογείται με τίποτα. Βλέπω εν τω μεταξύ ότι στα Χανιά εσείς, ενώ έχω γυρίσει πάρα πολλές πόλεις στην Ελλάδα, βλέπω ότι στα Χανιά έχετε μια πολύ καθαρή πόλη. Ο Αμερικανός τουρίστας δεν χρειάζεται να βρει εκεί που πάει διακοπές μια δεύτερη Αμερική. Θα τον συγκινήσει η αυθεντικότητα του τόπου που επισκέπτεται. Υπάρχει όντως ένα μέρος Αμερικανών οι οποίοι θα πάνε σε κάποια χώρα και θα ζητάνε πάλι τα προϊόντα που έχουν στην πατρίδα τους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Αμερικανός δεν είναι ανοιχτόμυαλος. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική είναι μια χώρα που έχει ανακαλοεθνικότητες. Το ελληνικό φαγητό είναι πολύ γνωστό στην Αμερική, που δεν νομίζω ότι θα ήταν τόσο κλειστός κάποιος το να μην δοκιμάσει τα ελληνικά πράγματα. Ίσα-ίσα, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να του πουλήσεις κάτι αυθεντικό ελληνικό παρά να προσπαθήσεις να μιμηθείς κάτι αμερικάνικο. Λεπτομέρειες πάνω στο αντικείμενο αναφέρθηκαν σε σχετική εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΒΕΧ την Πέμπτη και η οποία συνεχίζεται το απόγευμα της Παρασκευής. Το επιμελητήριο στα πλαίσια στήριξης και ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντας των Χανίων και τη βελτίωση βέβαια όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουμε ως επαγγελματίες. Είναι και σημαίνει στα πλαίσια αυτά, είναι και σημερινή εκδήλωση με το Ελληνοαμερικάνικο Τουριστικό Επιμελητήριο. Σαφώς και μας ενδιαφέρει η αγορά η Αμερικάνικη, διότι είναι πολύ μεγάλη, έχει περιθώρια ανάπτυξη για τη χώρα μας και για το νησί μας. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι, γυρνάμε γενικώς γύρω-γύρω από την Ελλάδα και προσπαθούμε να ενημερώσουμε, να το πω καλύτερα, ποιες είναι οι καινούριες τάσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο προϊόν, το οποίο θα μπορούσε να πουληθεί πιο εύκολα στην Αμερική. Εκείνο που έχει αποφασιστική σημασία πάντως είναι πως η προσπάθεια προβολής και προσέλκυσης πρέπει να γίνεται ομαδικά. Ιδιωτικά μεν, συλλογικά δε. Διότι έτσι έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και φυσικά απολαβών. Ενημέρωση και συνεργασία. Βλέπουμε ότι οι περιοχές οι οποίες συνεργάζονται επιχειρηματίες μεταξύ τους πετυχαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι μεμονωμένα. Έχω δει πάρα πολλούς επιχειρηματίες να έρθουν στην Αμερική, να πηγαίνουν σε trade shows, να έρχονται σε σεμινάρια, αλλά όσο έρχονται μόνοι τους, σαν μονάδα, είτε είναι ένα ξενοδοχείο, πετυχαίνουν πολύ λιγότερα πράγματα από ό,τι πετυχαίνουν αυτοί που έρχονται σε μεγαλύτερες ομάδες.